Ρε εσύ θα ψηφίσεις. Όχι ρε, είμαι ιτηροδημότης. Δεν ανοίξει σε άλλο δήμο ρε, σε άλλο τσαντήρι ανήκεις. Και τι είμαι αυτό ρε, εγώ θα ψηφίσω Σιμίτη, Δαγκωτό, προχωρημένο άτομο μιλάμε να πούμε, είναι αλλού. Αυτός δεν είναι αλλού ρε, είναι αλλού τα αλλού. Ναι, πες μας τώρα ότι για όλα φταίει και η κυβέρνηση. Ποιος φταίει ρε, η αντιπολίτευση. Αυτή δεν φταίει γιατί αποουσιάζει, αυτή κι αν είναι αλλού. Ναι, είδαμε και την κυβέρνηση που υπάρχει. Τότε είσαι τζάμπα μάγκας, μη σου πω και τζάμπα γκίφτους. Όχι εγώ ρε, ο Κωστάκης, ο ανιπιός του θείου του. Του μήλου κάτω από τη μιλιά τα πέσει. Μην βλέπεις, δεν είχε μία χλαδιά εκεί δίπλα να πέσει και από κάτω. Στήθους μάρμαρο και κόλο αχλάδι. Κομπός στα Καραμαλής, ο πιο γλυκός αρχηγός κόμματος. Τα κουφίνια δε χουρεί, στα καλάθια περισσέρβει. Ποιοι Σέρβοι? Έλα δε, οι Σέρβοι δεν υπάρχουν πια, αποβάρτησαν το τρένο. Πού το θυμήθηκε ρε εσύ το τρένο? Όχι ρε, το τρένο της αλλαγής. Βέβαια ρε, το σκέτο, γιατί αλλαγή την είδαμε ποτέ. Πώς την είδαμε, αντί για το Τσουκάτο έβαλε την πόπη του Τσουκά. Ναι, Τσουκάτους από σπόντα. Έχει και Φασιανό. Πασόκ με Φασιανό πάει ρε. Ή του πάει ο Κωστάκης εκλογές ρε. Μην αλλάζει θέμα ρε, έβαλε και τον Ιακώβου. Ναι, γιατί έχει γυρές βάσεις το κόμμα. Για να φωνάζει ο Ιακώβου, κάτσε κάτω από το κόμμα. Είμαστε τρεις, αξίζουμε σαράντα δις. Με γελιωτή αμπλέκουνε, τα χάλια μας τα βλέπουμε και πάντα διαβρέπουμε. Διαπλέκτε! Διαπλεκόμενοι υπέρ της πατρίδος, διαπλεκόμενοι υπέρ εστιών. Διαπλεκόμενοι με ύφος και ήθος, διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών, ληστών, ληστών. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών. Ο Σιμίτης, ο Κωστάκης και ο Σαμάρας, η Αλέκα, ο Τσοβόλας Κωνσταντόπουλος. Μας τα πήραν, μας στεγνώσαν και μας γδίσανε. Κοινωνία να μας βάλουν, μας πηδήξανε. Σήκω Κώστα, σήκω Δάφνη, για να φύγουμε. Ξανά με ένα τσουκά, τσουκά. Πριν μας πάρουνε χαμπάρι και μας δίδουν. Ναι, διαπλέχτε! Μια μέρα που ξεκίνησα να πάω στο μπαζάρι, συνάντησα ένα φίλο μου που είχε χοντρό. Μην το πεις. Το ρώτησα αν ψήφισε και εκείνος απαντάει. Την έριξα την ψήφο μου στο διάολο να πάει. Όσα δεν φτάνει άλλε που πηδάει και τα πιάνει. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός μας έβγαλε φυρμάνι. Τους φόρους να πληρώσουμε να μπούμε στην Ευρώπη. Και όταν Λάρα τραγουδάει με. Όλοι μας ζαλιστήκαμε και πάθαμε αφασία. Δεν είναι χώρα της ΕΟΚ, είναι η Βανανία! Υπέρ της πατρίδος, διαπλεκόμενος κατά τη διάρκεια της εκκλησιών. Πού το βρήκαν αυτό το μαλλιά? Διαπλεκόμενοι με ύφος και ήθος, διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών, ξυστών, ξυστών. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών. Α, έτσι τέτοιος είσαι. Διαπλεκόμενοι. Καούριδες, άρχεται η διαπλοκή. Χαχαχα, γιαλάν του είπα. Βαχεσέχτερε. Είναι τα χαμπέρ από τον πανιστέρ του Λαπστάρ. Αμάν μπρε τζάνε πια. Μπαϊλντήσαμε. Τι τζαναμπέτικη φάρα είστε ρε. Τι άτιμο μιλε τσαματάλαο. Τι το θέλετε μπρε χαϊβάνια το γάμο πάνω στη βραχονισίδα για να μας εκλετήσετε και να έχουμε πάλι καρδάκ ιστορίες. Ήμια που τα λέτε εσείς. Έπρεπε, λέει η Ιταλιάνα, να πάρει τον καπιτάν Μιχάλη πάνω στη βραχονισίδα. Εμ, ούνα βάτσα, ούνα ράτσα είστε με τους Ιταλιάνους. Μαζί δεν κρύβατε το άλλο τρομοκράτη, το Οτσαλάν. Άμα δεν ταιριάζατε, δεν θα συμπεθεριάζετε. Μας μπορδοκλώσατε και με το όνομα, όχι πλατιά τη λένε, όχι πλατή, όχι πλάτη, όχι μεμέ, όχι μπότια, όχι πάκια. Βαρέθηκε και ο Ιτζιβίτ Πασά λέει, αχ, σε τώρα δεν πάει να κάνουν και γάμο και ευχέλαιο και εξορκισμό.
Μόνο Σουλεϊμάν, πολυχρονεμένος μας βεζίρης. Τα πει καλά. Αχ, μαλτά, μαλτά, μασαλά. Ωα πράγμα. Νησιά αυτά, μπρεγκιαούριδες, λέει. Τσοχλάν λαό, ανήκουν σε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα είναι γκρίζα. Ανήκουν δηλαδή σε γκρίζους λύκους. Και άμα γκρίζει λύκη σε κλέτης, το ναι, θα κάνουν εκείνο το καμένο που ήταν και κουμπάρο, τσάνταλα μάνταλα. Είναι που είναι καμένο, θα το κάνουν καρβουνιασμένο. Άιντε, εσύ εκτερμπιένω τώρα, κοντορτισμένο και να μκιώρει και ο λαό. Μπέτη για μπέτη μυαλό δεν έχετε, μπρε. Παίζετε με φωτιά και θα σας έρθει καμιά μέρα μπέρεκετ και μπογιουρντί από Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εσύ οχτέρ μορταλό, εστέ έδωμε. Άδικα την κατηγορούνι. Ποια μαρέ? Τη Χίλαρη μαρή, την πρώτη κυρία. Ε βέβαια, κροκοδίλια δάκρυα λένε. Αφού την έγραψε να φανταστείς κατόλου, ε. Και με την τσάντα με τον κροκόδιλο δεν την είχε μαζί της, την είχε στο δωμάτιό της. Ήδη όμως πήγε στο μέτωπο, γιατί το μέτωπο της το έχει καθαρό. Να μη, ολόκληρη είναι καθαρή. Ίντικα ώρες πλην όταν που την είχαν αγγίξει κοσουβάρης. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Βέβαια, πολύ βαθιά, ε. Τόσο βαθιά που όταν ψάχνει καμιά φορά να βρει την ευαισθησία της, χάνεται. Τόσο βαθιά είναι. Και του πήγε και ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί το έκανε, μωρή, είχε κανένα συμφέρον, σε ρωτώ. Μη ρωτάς τώρα να απαντήσω. Όχι, μην απαντάς, ξέρω. Τι του πήγε, μωρή? Όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή? DVD, computer, home cinema, Dolby Surround. Α, βέβαια, βέβαια, επειδή διψάνει και πεινάνει και νόμισε αυτή για μόρφωση, γι' αυτό τα πήγε όλα αυτά. Και είδες πως η ώρα μίλησε για τον Μιλόσεβιτς. Βέβαια, και του έκανε και ψυχανάλυση. Ξέρει, παιδί μου, στην Αμερική όλη ψυχανάλυση κάνουν. Αυτή όχι πως το έχει ανάγκη, αλλά για να είναι της μόδας, ας πούμε, κάνει 14 ώρες την ημέρα ψυχανάλυση. Και μίλησε και για τη διαλυμένη οικογένεια του Μιλόσεβιτς. Επειδή αυτή ξέρει, κατάλαβες, έχει οικογένεια πρότυπο, δειμένη. Είναι τόσο δειμένη που αυτή η ίδια λέει στον Μπιλ: βγες έξω λίγο ρε μπαγάσα να ξεσκάσεις πίδα. Και αυτός επειδή την αγαπάει πάρα πολύ και δεν θέλει να της χαλάσει χατήρι, πάει. Και όχι με μία, και με δύο, και με τρεις διαφορετικές. Μη κύρις, και τι είπε για τον Μιλόσεβιτς. Οι γονείς του αυτοκτόνησαν και δύο. Και η μαμά της Μίρκας, τη γυναίκα του Μιλόσεβιτς δηλαδή εννοούσε, την σκοτώσαν οι κομμουνιστές γιατί νομίζαν ότι είναι καταδότρα των Ναζί. Δεν μου λες όμως, πού τα ξέρει όλα αυτά, Μαρή Χαζιά, αυτή, πού τα ξέρει? Είναι μορφωμένη, ξέρει ιστορία. Και ποτέ δεν λέει ψέματα, ε. Και τότε με το σκάνδαλο White Gate. Ε, τι, αλήθεια λένε. Ε, τι λες, Μαρή Χαζιά, Μαρή τώρα, Μαρή. Πάντα την αλήθεια. Γιατί θέλω να μοιάσω στη Χίλαρη. Α, Μαρή, κέρατε έχεις, σκάσει τότε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι εδώ για να αναγγείλω την Ευρωπίτσα. Βρίσκομαι εδώ για να παραγγείλω μία πίτσα. Ευρωπίτσα. Ε, το είπα. Με τι θα είναι μόνο η πίτσα, δεν είπα. Ευρωλίστα. Α, την Ευρωλίστα. Μπράβο. Πρώτος υποψήφιος στη λίστα θα είναι ο Αμπτουλά ο Τσαλάνη. Είναι στη φυλακή, Μπουνταλά. Ο Μπουνταλά. Όχι, ο Μπουνταλά είναι εδώ. Ο Αμπτουλά είναι στη φυλακή. Ποιος τον έβαλε? Τώρα θέλετε να ανοίξω παλιές πληγές? Άστο. Συνεχίστε. Δεύτερος στην Ευρωλίστα είναι ο Λευτέρης Μιλόσεβιτς. Σιγά μην είναι ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Λευτέρης. Σλόμπονταν στα σερβικά σημαίνει ελεύθερος. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου. Όχι Σλόμπονταν, πανταζής. Mm. Ο Λευτέρης Μιλόσεβιτς. Καλά, συνεχίστε. Τρίτος υποψήφιος στην Ευρωλίστα θα είναι ο Ζουκάτος. Αφού αυτό τον απολύσατε λόγω συνεδρίου. Το ξαναπρολαμβάνω. Στην τέταρτη. Στον ξαναπρολαμβάνω, λέω. Α, καλά. Στην τέταρτη θέση θα είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος. Πού τον θυμηθήκατε τώρα αυτόν? Όπως βλέπετε, το σχήμα του ευρωψηφοδελτίου είναι καθαρά επιθετικό. Α, ναι. Και θα παίξουμε σύστημα 4-3-3 για να επιτύχουμε τον γκολ. Συγγνώμη, ευρωεκλογές είναι, όχι Champions League. Το ίδιο είναι. Πρέπει να πάρουμε τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις για να βγούμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Την πρώτη ξεχάστε την, είναι καπαρωμένη. Από τον Ολυμπιακό? Όχι, από τον Κωστάκη. Τι ομάδα είναι αυτός? Νέα Δημοκρατία. Μεταγραφές έκανε? Μα με τις καλύτερες, Μητσοτάκη και Αβραμόπουλο. Τι θέση παίζει ο Αβραμόπουλος? Στο κέντρο, μπαλαντέρ, μοιράζει το παιχνίδι, το 10ο καλό. Άμα ο Αβραμόπουλος είναι το 10ο καλό, εγώ τι είμαι? Οι 7 πληγές του Φαραώ. Δηλαδή είμαι ακρίδα? Άστο καλύτερα, Κώστα μου. Εσύ δεν είσαι ακρίδα, είσαι σκέτη παλαμίδα, έξω από το νερό. Είδες, Μαρή, έκανε και δηλώσεις. Μπα, τι είπε? Οι εκλογές δεν είναι δημοψήφισμα. Και τι είναι? Δημοψόφισμα, θα το ψοφίσουν. Ή τόσο καιρό μας ψόφαγε αυτός, τώρα ήλθε η ώρα του. Τι ώρα είναι? Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Την ώρα που μαυρίζεις τον κοντό. Αυτός, παιδί μου, είναι ο μόνος κοντό που δεν τον περιμένει κανείς. Σε αυτές τις εκλογές τελικά, ή κοντό θα περιμένεις ή το χοντρό. Ένα μισέο δεν έχουμε. Έχουμε τον Αντώνη. Ποιον Αντώνη?
τον Αντώνη του Σαμάρα, που είπε το παιδί ψηφίστη μας γιατί χανόμαστε. Εγώ αλλιώς το ήξερα αυτό το σύνθημα. Μην το πεις. Δεν το λέω, μωρή χαζιά, μωρή, δεν το λέω, αλλά αυτό όμως τους χρειάζεται. Πού ήμουνα? Εκεί που είμαι ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εδώ είμαι. Όχι, εδώ είμαι. Που να μην ήσουνα. Και εδώ είμαι. Και εδώ που να μην ήσουνα. Συνεχίζω. Σας ξεσκίζω. Συνεχίζω. Α. Και παίρνω την Ευρωβίλσα. Ναι, και αυτό κάτι την Ευρωλίγκα. Ευρωλίστα. Σύλλογο μεγάλο, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο πιο δυναμικό. Δεν ανήκετε σε αυτό το πράσινο, δυστυχώς. Πού ανήκω? Στη Δύση. Ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Όπα, όχι σε αυτή τη Δύση. Στην κανονική που δει ο ήλιος, που τελειώνει, που πέφτει κάτι. Η μέρα φεύγει. Ο βρικόλακας έρχεται. Κάτι σαρκ. Όχι, κάτι σαν. Αλλά μην το πω γιατί θα σας πληγώσω. Πώς δεν το θέλω, αλλά ας κρατάμε και τις ισορροπίες. Ισορροπημένο άτομο. Ελάτε να πούμε καληνύχτα. Γκέλ. Ελάτε να πούμε καληνύχτα. Σκέτο καληνύχτα. Καληνύχτα. Όχι σκέτο. Καληνύχτα σαν. Καληνύχτα σαν. Όχι. Είναι καληνύχτα σαν. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τώρα. Διορθώνεστε μόνος σας. Εμένα έτσι να φύγω εγώ. Όχι. Μείνε. Καληνύχτα. Τώρα τι είναι αυτά, σου χείλη. Χωρίς τα χείλη, έτσι. Κανείς κάνετε? Ή μόνο τσοπανόσκυλο? Μόνο τσοπανόσκυλο. Ρίξτε μια κραυγή. Τελειώνετε παρακαλώ, έχω και ρεπορτάζ. Άντε βρε παιδιά, βρε. Απ' την πολύ την καληνύχτα, βρε, ξημέρωσε. Λαλίσαν τα κοκόρια. Τώρα δεν το θέλει το φτύσιμο. Χου, πού. Good night. Γεια σας. Το όλοι σκέτος να είμαι, να το γράφει και στην ούγια. Εγώ ρωτνάω και αυτοί απαντνάνε, να πούμε. Με καλέσαν, ξέρετε, όλα τα κόμματα να πούμε, να βγω διαφήμιση στις νευροεκλογές. Αλλά ο Τόλης δεν μασάει να είμαι, αντικειμενικός να είμαι, μέχρι τις εκλογές. Όλοι εδώ, εγώ να ρωτνάω και αυτοί να απαντνάνε, να πούμε. Ξεποδαριάστηκα, ρε παιδί μου, να τους πάρω από πίσω όλους, να πούμε, για να σας μεταφέρνω που λένε έτσι τις απόψεις τους, να πούμε. Πώς το λένε έτσι, ρε παιδί μου, να πούμε. Για να δούμε όμως. Ποιες είναι οι απαντνήξεις, ρωτνάμε να πούμε ρωτνήξεις στους αρχηγοί, έτσι. Και εκείνοι απαντνάνε και τις βλέπουμε τις απαντνήσεις, δηλαδή τις ακούμε να πούμε. Και ρωτνάω πρώτα να πούμε την κυρία Παπαρνίγα. Ποιο είναι το ατού σας να πούμε μεγάλη στις νευροεκλογές? Είναι η Γιάννη Κανέλη. Καλά, ε! Έπαθα την πλάκα μου να πούμε. Η Κανέλη στο κουκουέ πάει. Πώς έγινε αυτό? Υπάρχει περίεργη σύνδεση. Τι υπάρχει, παρντών? Υπάρχει περίεργη σύνδεση. Δηλαδή τι κοινό σας ιδέει? Συγγενικές και παραπλήσιες απόψεις. Α, εσύ, Κανέλη πια στον περισσό, ε. Αντί να πάρετε κινητό από την Κανέλη, πήρατε την ίδια. Καλά, θα κάνετε φοβερό τρίο. Εσύ, η Κανέλη, ποιον άλλο να βάλουμε, κάθε να... Ποιος είναι, άπες? Είναι ο σύντροφος στρατής Κόρακας. Α, στον Κόρακα. Ωραίο ακούγεται. Τι βλέπετε όμως να παίρνετε στις νευροεκλογές? Την κάλπη και το ψηφοδέλτιο. Εντάξει, μωρέ, καλά είναι και αυτά να πούμε. Από την Παναγιώτενα καλύτερα το Λότενα, τέλος πάντων να πούμε. Αλλά έτσι να ανανεωθεί πρέπει λίγο το κουκνουέ να πούμε, έτσι. Πού έχει μείνει? Σκέφτεται με τα μυαλά του περασμένου αιώνα. Ποιος είναι ο βασικότερος στόχος να πούμε του κουκουέ, αν ήταν στην εξουσία? Είναι τα κέρδη. Τα κέρδη, δηλαδή? Είναι η συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των λίγων. Κατάλαβα, πάει και το κουκουνέ. Πω. Ναι, αλλά οι ψηφοφόροι του θα πειθαρχήσουν σε αυτές τις νέες γράμμες. Να πειθαρχήσουν. Εντάξει, θα τους το πω. Μεταξύ μας, κυρία Παπαρνίγα, σας βλέπω πολύ αδυνατισμένη. Θα κάνατε πολύ δίαιτα, ε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, λαού. Θα τα ξαναπούμε αηδίαν συντόμως. Συνεχάω σε λίγονες με τον αρχηγό της πολυνητικής άνοιξης, τον κύριο Σναμαρά, έτσι. Τώρα πώς θα κερδίσει καλοκαιριάτικα η άνοιξη, να πούμε, είναι άλλο θέμα. Τηλερεσκηνοθέτα, ρίξε τα καρδάσια του στενόρι να ακούσουμε καμιά πένια. Στην τηλεόραση βλέπετε κι άλλους μικρούς ρεπόρτερ μα και μεγάλους. Το τρίο αυτό το καλλιτεχνικό σ' όλο τον κόσμο είναι μοναδικό. Πρακτόρ 007 έσκασε μύτη στα προσφυγικά μετά τον γκυρ, μετά τις μπομπ.
οι Κωσοβάροι ήταν και James Bond. Δεν είδαν το έργο χρυσοδάκτυλος, είδαν που πάει του να το δάκτυλος. Τέτοιο μπαζάρι καλλιτέχνων, τα Σκόπια γίναν φεστιβάλ κανών. Φτάνει κι η Χίλαρη η κερατού, καλοντυμένη με πολλά μπίζου. Στέλνει τα κέρατα της Πριστίνα για να μπει μέσα στα αντισκήνα. Αυτά για απόψε τα σημαντικά, πέρα για πέρα ανθρωπιστικά. Είδατε Χίλαρη και Ρότζερ Μουρ, είδατε όμως και τον Γκαούρ. Αν δεν τον είδα. Γιατί, μωρή, στραβήσε. Ε, μωρή, χαζιά, μωρή. Γιατί εσύ τον είδες. Βεβαίως τον είδα. Πώς τον είδες, μωρή, με την τάμα μπροστά που τον είχαν βάλει. Πιανού, μωρή, χαζιά, μωρή. Του πουλίου. Πιανού πουλίου. Αυτό, ναι, μωρή, που γυμνώθηκε στη Γερμανία, που πήγε να μιλήσει ο άλλος στο Γερμανό, στο Υπουργό Εξωτερικών. Γι' αυτό, ναι, μωρή, μιλάς, χαζιά, μωρή, τόση ώρα. Ή για ποιον. Είδες όμως, φροντίζουν για τη δημόσια εδώ. Τι σχέση έχει, μωρή, η δημόσια οδός με αυτά που λέμε. Αχ, αδάς, μωρή, χαζιά, οδός. Μωρή, άμα, εδός, μωρή, ντροπή. Ντροπή δεν λες τίποτα. Ντροπή σε όλους μας που λέει και ο Σφακιανάκης. Απ' την Κρήτη είναι αυτός ο Σφακιανάκης. Όχι, από το Ρέξ. Αλλά μην αλλάζεις, μωρή, κουβέντα, μωρή, χαζιά, τι λέγαμε. Για την εδώ. Α, ναι, πού εδώ. Για την εδώ, μωρή, που είπες, αυτή είναι την ντροπή, πώς τη λες. Α, ναι, μπράβο, αυτή είναι. Ναι. Καλά, μωρή, φροντίζουνε να μην βλέπουμε έτσι σόκιν. Γι' αυτό βάλανε στα μοσαϊκά τα φιλικυράμιδο του κεφάλι του κάτω. Ε, βέβαια, μωρή, γι' αυτό. Ε, τότε, μωρή, αλλά έπρεπε να το βάλει το μοσαϊκό. Πού, μωρή. Στη μούρη του. Γιατί, μωρή, χαζιά, μια χαραπηδή ήτανε. Όχι, αυτό νόμι το πολύ, μωρή. Αλλά πιανούνανε. Του υπουργού, του Γερμανού. Ε, δίκιο έχεις, μωρή, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι όμως, αυτός δεν έχει πολύ. Δεν ξέρω, μωρή, δεν το ξέρω αυτό. Όλοι αυτοί να δεις, μωρή, χαζιά, δεν έχουνε. Μάλλον. Αλλά πάλι πώς εξηγείτε ότι είναι τόσο μαλάκες. Είναι ένα ερώτημα αυτού επιστημονικών. Αυτός Μαρίδης τι είπε. Όχι μόνο είδα, άκουσα κιόλας. Σε λίγο είπε, φανερά έτσι κνευρισμένος, θα κάνετε τον Μιλόσεβιτς ήρωα με αυτά που κάνετε. Καλά, χαζιός είναι. Γιατί, μαρέ. Γιατί τον Μιλόσεβιτς τον κάνουν ήρωα οι ίδιοι με αυτά που κάνουν αυτοί, μαρή. Πες το ψέματα. Όχι, μαρή, αλήθεια του λέω. Και στο κάτω-κάτω, ο κόσμος που τον βαράτε τι φταίει. Να μάθουν που τον έχουν πρόεδρο. Εσείς τον θέλετε, παλιοαμερικάνοι, τότε που σας βοήθησε στη Βουρζανία. Ε, τώρα δεν τον θέλετε. Όπως και εμάς τους Κωσοβάρους. Πρώτα δεν μας θέλετε, τρομοκράτης ουτσικά. Τώρα φοράνε κάτι μοντελάκια στο λέει ουτσικάδες made in USA. Έπαθα πλάκα μόλις τους είδα. Αφού και αυτοί που τις φοράνε αισθάνονται κάπως άσχημα, ε. Σαν να μην είναι δικά τους τα ρούχα, παιδί μου. Ούτε να πολεμήσουν δεν θέλουν για να μην τα λυρώσουν. Μόλις ξαναγίνουν τρομοκράτες οι ουτσικάδες, θα τους τα πάρουν πάλι. Και τι θα φοράνε τότε, Μαρή. Μοσαϊκό στο πολύ τους. Να που ξανάρθαμε στο θέμα μας. Ποιο είναι αυτό? Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Ε, τι. Ε, δεν τον είδες, μωρή, που τον υπράσινο τον υβάψανε κόκκινο. Τον είδα τον αναστενάρι. Τον είδες πως χρουπίδαγε. Μα με ενοχλήθηκε από την πουγιά που του λερώσαν το κοστούμι. Για το κοστούμι ενοχλήθηκε. Εδώ το κάνανε τη μούρη κόκκινη. Ε, για τη μούρη δεν ενοχλήθηκε, γιατί τέτοια που είναι σου βάτσιμα και βάψιμο θέλει. Ακόμα και ο ίδιος του ξέρει. Που πήγε και χώθηκε όμως η άτιμη πουγιά. Είναι στα αυτή του. Βρε, αυτός είναι τόσο γαϊδούρι που από αυτή μπήκε και απ' τ' άλλο βγήκε. Προσπαθούσε να το καθαρίσει το αυτή με την πιτσέτα. Μα ένα πράγμα όμως ούτε η πιτσέτα δεν ήθελε να μπει μέσα σε αυτό το κεφάλι. Βέβαια, αφού και η μπουγιά σε λίγο άρχισε να εξαφανίζεται. Αντί να την απορουφάει ο οργανισμός, την πέταγε έξω. Φύγει η μπουγιά, της έλεγε. Έφτυνε κόκκινο. Ρε χαμένε, σε σένα το λέω. Άλλοι φτύνουν αίμα και δεν διαμαρτύρονται. Και σένα σε ενόχλησε η μπουγιά. Σκέψου να σε πυροβολούσαν και όλα τι θα έκανε. Σχέστη. Τι να πούνε αυτοί οι άμαχοι που κουκκινίζουν κάθε μέρα στο αίμα. Που θα έπρεπε να κουκκινίζει από την ντροπή σου. Αλλά δεν τρέπεσαι. Είναι ο Σάπρεπη. Ντροπή, βρε. Ντροπή σε όλους σας. Όχι Σφακιανάκης. Ε, βέβαια, εμείς το λέμε. Ο κόσμος. Και ο Ντουνιάς.
Ο Γιάννης του τραγουδιστής. Αϊ, μαρ, χαζιά, μαρ, μην μου το χαλάς τώρα στο φινάλι. Καλά. Ντροπή σας. Του. Του. Α, μαρ, αίμα. Αϊ, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μαρ. Κακό σκυλί, ψόβο δεν έχει. Διαπλεκόμενοι, διαπλεκόμενοι. Είναι μόχελ παΐς, είναι μόχελ παΐς. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια απεργία. Όχι εκείνη η απεργία εργαζομένων, αλλά μια απεργία θρησκευομένων. Μιλάμε για αυτούς τους αδελφούς μοναχούς στην Πάτμο που κλείσανε το μοναστήρι. Γιατί τους έβαλε χέρι ο οικούμενος Αμφιλόχιος που πουλήσανε τις εκτάσεις της Ιερής Μονής. Πολιούνται οικόπεδα με δότης ο αδελφός Ιλάριος. Αγροτιμάχια ο μοναχός Πολύκαρπος. Εντός σχεδίου πόλιος. Με φως, νερό, τηλέφωνο γίνονται και ευκολίε. Δεκτέ και πιστωτικές κάρτες. Είχαμε κάνει εν Χριστώ αδελφή την Ιερή Μονή μυστικό γραφείο. Και κυκλοφορούσαν οι μερτσεντές. Άσε που το βράδυ δεν μένανε στη Μονή, αλλά στα καθίσματά τους. Όπα ρε μεγάλε, γιατί κάνανε αυτοτιμωρία να πούμε τα αδέρφια για τις αμαρτίες τους και μένανε στα καθίσματα. Όχι ρε, ξέρεις τι είναι τα καθίσματα. Για πες μας ρε Παλαμέ, εσύ που έχεις κάνει και στη Μονή του εσφυγμένου. Καθίσματα στη γλώσσα των μοναχών πάει να πει κατοικίες πολυτελείας εκτός Μονής. Πώς λέμε, σκήτη δηλαδή. Βιλάρης δηλαδή. Ακριβώς, στα καλύτερα σημεία του νησιού. Διαμπερί με απεριόριστη θέα. Γι' αυτό μόλις τους είπε ο ηγούμενος τέρμα οι διανεκτηρεύσεις στα καθίσματα, τέρμα οι αγκοροπολισίες οικουπέδωνε, τον εκατέρεσαν. Και θέλουν να κάνουν ηγούμενο τον αδελφό Αλ Καπόνε. Ριζίλι το σκυλιόν γίναμε. Ανεβαίναν οι τουρίστες στη Μονή και τις βρήκαν κλειστή να πούμε. Τι έγινε, λέει, νηστεία έχουνε. Την νηστεία, μαντάμ Τανέζα, για το φαΐ το κλείσανε. Α, τα καημένα, λέει, και αυτοί να τα δώσουμε κάτι, τι τρώνε. Οικόπεδα, μαντάμ, οικόπεδα. Και απ' τα κρυβά, μάλιστα. Μητέα στο Αιγαίο και καθόλου στο Θεό. Ρίξερε σκηνοθέτη την παλαμένα μουσικό αφιέρωμα στον Μονακό Πολύκαρπο, να πούμε το μισήτι αφιερωμένο εξαιρετικό σε. Διευθών αρπαγίων ημών, ρασοφόρων και άλλων παιδιών. Διευθών των Αγίων που λες, έτσι γίνον διαρπαχτές. Διευθών των Αγίων της γης, έτσι φάνε κι έρχονται δις. Διευθών των Αγίων Καΐν, την καστοφάει. Τόλης μέρος Βουβού, ο Βοριάς, και συνεχίζουμε να πούμε με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Εγώ ρωτνάω και αυτός απαντάει στις ερωτήξεις μου, να πούμε. Κύριε Σαμαρνά, πώς βλέπετε να κλείνουν αυτές οι νευροεκλογές για σένα? Με δραματικό τρόπο. Μ' αρέσει η ειλικρίνη άσουψη, λέει, να πούμε. Δηλαδή, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτές τις εκλογές? Κομπάρσο. Φαντάζομαι ότι θα ανησυχείτε, να πούμε. Πώς είστε? Έντρομοι. Μη φοβάσαι, ρε παιδί μου. Νευροεκλογές είναι, θα περάσουν. Άλλωστε, εσύ τα λες έξω από τα δόντια, να πούμε, έτσι. Πες τα όμως, από εμάς που δεν κρύβουμε τίποτα, πες τα μας, να πούμε. Στείλε μας ένα μήνυμα στο Σιμίτη. Κύριε Σιμίτη, ναι. Το κάνατε φελό στη ζυγαριά του κυρίου Κλίντον. Ποιο έκανε φελό στα χέρια του κυρίου Κλίντον? Και παιχνιδάκι στα χέρια της κυρίας Ολμπράιτ. Α, μην το προχωρήσω πράγμα, Αντώνη, να πούμε, θα μας κάνει μήνυση ο Σιμίτης. Δεν λέει τίποτα. Μουγκό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πω, ουραγή της Ευρώπης έχουμε γίνει. Ουρά. Ναι, ουρά της Ευρώπης, κάνουμε ό,τι θέλει η Ολμπράιτ. Πώς θα τη χαρακτηρίζεις εκείνη να είναι? Μια ορολογιακή βόμβα. Οχ, μη λες βόμβα, το α, πούμε, μη μας πέσει καμία. Α, πριν σε χαιρετήξω να πούμε σήμερα, πες μου, παιδί μου, έτσι πάλι, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στις νευροεκλογές, έλα. Κομπάρσο. Καλά, ε! Θα τα ξαναπούμε με σένα, να πούμε. Αλλά όπως με ειδοποιούν, να πούμε, από το κοντρόλι, να πούμε, θα συνδεθούμε τώρα ζωντανές καφές φραπέ με το Ολυμπιακό Στάδιο Μαξίμου. Εκεί είναι ο συνάδελφος του αδερφού του, Λάρης Μακελάρης. Λάρη, με ακούς? Σε ακούω πολύ καλά, Τέρενς. Ποιος Τέρενς, ρε κουϊκάρα? Τόλι σκέτος, να πούμε. Ο Υπηκολωνό και Δέρνο, με ακούς? Ναι, μιλίε, σε ακούω. Σιγά μην είμαι και ο Κορνίλιος, ρε. Τόλι σκέτος, ρε. Ο Παταχού Μπαρδόν και ο Παϊπαλέο. Μάλιστα, κυρία Παγιατάκη. Α, είστε πίτι για πίτι, Παπαδάκος, να με συνέχισε εσύ, εγώ σνομπάρω. Κυρίες και κύριοι, είμαι βαθιά συγκινημένος για το σημερινό ρεπορτάζ. Έχουμε κοντά μας τον Πύρο Δήμα Σιμίτη. Γεια σας, γεια σας. Και κοντά του ο προπονητής του, κύριος Ιακώβου. Γεια σας.
Κύριε Ιακώβου, πείτε μας, ποια είναι η πρώτη προπονητική οδηγία που δώσατε στον κύριο Πύρο Δήμα Σιμίτη? Του είπα κάτσε κάτω από την κουμπάρα. Την κουμπάρα? Ναι, την Ολμπράιτ. Δεν είναι εύκολο, κύριε Πύρο Δήμα Σιμίτη, να καθίσετε κάτω από την κουμπάρα την Ολμπράιτ? Ευχαριστώ την κυρία Ολμπράιτ. Καλά, καλά, δεν είναι του θέματος αυτό. Πείτε μου. Μάσταλα. Μάλιστα. Είμαι προπονητής του, είναι και διερμηνέας του είμαι ταυτόχρονα. Πιστεύετε ότι θα πετύχετε νέο ρεκόρ στο Αρασέ? Στο Βερεσέ σίγουρα. Και στο Ζετέ? Σίγουρα. Αν και το καλύτερο και το ευκολότερο θα ήταν αντί να σηκώσει το Ζετέ, να σηκώσει το Ζελέ. Πείτε μας όμως, κύριε Σιμίτη Δήμα, πώς θα καταφέρνετε στην Άρση Βαρών? Εγώ έχω σηκώσει τις πλάτες μου τον μπάγκαλο και θα κόλωνα σε αυτά τα βάρη. Και το Βενιζέλο σηκώσατε, μην το ξεχνάτε. Να προσπαθήσουμε όμως να σπάσουμε το νέο ρεκόρ. Ναι, να πάρω κι εγώ θέση, ε. Εγώ τι κάνω τώρα? Εμένα ρωτάτε. Αφήστε, κύριε Μακελάρη, θα του πω εγώ. Αλευρός, ρε μαλάκα. Ορίστε. Το αλεύρι, ρε, δεν το βλέπεις, το αλεύρι. Πάρα αλεύρι και βάλε. Είναι το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του? Όχι, είναι το αλεύρι που σηκώνει μόνο του. Ωραία. Βάλε. Μα τι κάνετε εκεί? Είπαμε να αλευρώσετε τα χέρια σας για να σηκώσετε το βάρος, όχι το πρόσωπό σας. Κάνω make-up. Ρε εσύ, θα το σηκώσω το βάρος τελικά, θα γίνουμε ξεφτύλα. Με εγώ σήκωσα το φάκελο το παπ και είμαι up και είμαι up. Άντε να δούμε, έχουμε τώρα την πρώτη προσπάθεια. Έλα! 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 Κάτσε κάτω από την πάρα! Μα δεν μπορώ! Κάτσε πάνω στην πάρα, ρε! Έλα να κάτσω! Ωραία, έκατσα. Έκατσα πάνω από την πάρα. Ωραία, ωραία, καθίστε, ξεκουραστείτε λιγάκι. Μη φοβάστε, πάω πάλι. Έλα, έλα. Έλα, παιδάρα, έλα. Τώρα δείτε. Έλα, παιδάρα μου, έλα. Έλα, έλα, κράτα! Έλα, τώρα δείτε, τώρα. Έλα, κράτα γερά! Κράτα γερά! Κάτσε κάτω από την πάρα! Κάτσε κάτω από την πάρα! Μπράβο! Μπράβο αυτό είναι! Κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα μοναδικό, ένα καταπληκτικό ρεκόρ από τον κύριο Πύρο Δήμα Σιμίτη. Δύο λόγια! Σιμίτη! Ευχαριστώ! Ναι, ευχαριστώ, λέει. Τους Αμερικανούς! Τους Αμερικανούς, άντε πάλι, τους κόλλησε και εδώ τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Κλίντον. Ωχ, το πείμα. Την κυρία Ολμπράιτ. Τον Κλάρκ, τον Μπλερ, να του πει όλου, μην ξεχάσει κανένα για να στεναχωρηθούν, έτσι. Το μετάλλιο θα το πάρω. Έλα, στο δώσω εγώ τώρα, περίμενε, περίμενε. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Κάτσε, κάτσε. Άστο σε μένα. Έτσι. Την περικεφαλαία. Κάτσε. Άκτατη, άκτατη. Το μάγκωσα. Εντάξει. Έτσι. Ωραία. Είμαι πολύ συγκινημένο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να παίξει και ο Αμερικανάνικος ύμνος. Ποιος? Ο Αμερικανάνικος ύμνος. Ο Αμερικάνικος ύμνος. Τι άλλο θα ακούσουμε? Να ακούσουμε και τον Αμερικάνικο ύμνο. Ελάτε κι εσείς εδώ. Όλοι μαζί. Σημείτης. Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει να μου. Μεγάλη. Είπα βάρη και θυμήθηκα τον Κωστάκη να μου. Κωστάκη! Κωστάκη, τον κουβά σου! Αμέσως. Πού είσαι, ρε μεγάλη! Πώς αισθάνεσαι να πούμε τον εαυτό σου? Ολοένα και βαρύτερα σου. Ρε παιδί μου, σου λουπό σου είπαμε να πούμε. Πώς γυρνάς έτσι, δεν έχεις ζυγαριά? Είναι κάτι καινούριο με κομπιούτερ απάνω. Έχεις στο σπίτι σου ζυγαριά κομπιούτερ? Υπάρχει ένας κομπιούτερ κι αυτός παλαιάς τεχνολογίας. Ή άλλαξε το, ρε παιδί μου, να πούμε. Δεν είναι. Ωραίο. Δεν είναι σώμα αυτό να μου και με συγχωρείς να πούμε. Τι σε πειράζει πιο πολύ πάνω σου? Αυτή η περιφέρεια. Εσύ ο ίδιος θα έπρεπε να πεις, τέλος πάντων. Τουλάχιστον έχεις κανένα ευχάριστο νέο από τα γκάλωπ. Είμαστε οι έσκατοι. Πα, πώς έγινε αυτό? Είτε δεν είχαμε πολιτική. Ναι. Είτε είχαμε τη λάθος πολιτική. Μάλιστα. Κατάλαβα να με χάλια δηλαδή. Τόσες μαλακίες στο σημείο της Νέα Δημοκρατία εκεί, ρε παιδί μου. Χωρίς μέλλον. Έλα, ρε παιδί μου, κάνε κάτι να πούμε. Θα στεναχωρηθεί και η Νατάσα, αν δεν βγείτε. Βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Πώς να μην είναι η κοπέλα, να πούμε, και επηρεάζουν όλα αυτά και στα σεξουαλικά, ε. Κάνω λάθος? Πώς είναι σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Οι επιδόσεις μας είναι οι χειρότερες όλων. Ρε παιδί μου, κάνε κάτι να πιάσει το Σιμίτη, να πούμε. Τρέχουν με γρήγορα βήματα. Τι βήμα να κάνει ο κοντός, όσο και να έρθει, τον προλαβαίνεις εσύ. Βέβαια, έχεις βάρος και πισωκάθες εσύ. Πισωκάθες, συγγνώμη, το Σαρδάμι, είπα Σιμίτη και μπλέξα γεγόνα. Πες και εσύ τώρα για το κόμμα του χρηματιστηρίου, να μου. Ποια τακτική ακολούθησες? Την τακτική του καλού παιδιού. Α, έτσι. Έτσι μπορεί να πας μπροστά. Πώς αισθάνεσαι με αυτή την κατάσταση? Του παθητικού θεατή. Σύνεσαι, ρε. Αμέσως.
Δώσε έναν τόνο αισιοδοξία να μου στου οπαδού σου. Ποια είναι η εικόνα τη Νουδού τώρα? Ένα ξέφραγο αμπέλι. Α, είσαι καδιόρθωτο να μου. Και να ρίξει τα κιλά, είπαμε έτσι. Ισχύει αυτό που έμαθα ότι σε απαγόρευσαν να πούμε λόγω βάρου να κατέβει σε κάποια λιμάνια. Μπα και βουλιάξουνε, έγινε αυτό. Στο λιμάνι τη Οικουμενίτσα και στο λιμάνι τη Πρέβεζα. Και κάπου σου απαγορεύσανε την είσοδο από την πόρτα γιατί δεν χωρούσε. Στη Βουλή. Τα λόγια είναι περιτά και τα κιλά επίσης, κυρίες και κύριοι. Το όλοι σκέτος να πούμε, επανέρχομαι με το γκαγκανιά να πούμε των ευρωεκλογών, τον κύριο Πορδυπουργό μας. Μικρή διακοπή για σύσα μου και σε λίγο και πάλι χαζί. Πανακατουείς. Και τώρα ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στο δήμαρχο κύριο Αβραμόπουλο. Και κάτι αποκλειστικό. Το νέο κόμμα που θα φτιάξει θα λέγεται Ψούτου Νουδού. Δηλαδή ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία. Καλή ακρόαση. Είχα ένα δήμαρχο καρδούλα μου που μοιάζε σύννεφακι σύννεφούλα μου. Σαν σύννεφα σύννεφακι φεύγει ξαναγυρνάει, κάνει κόμμα τη μια την άλλη το ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, τραπεζώνω εγώ τη σύννεφούλα μου. Με σφυρίδα και με χόρτα λόγω διέτας κι δυο, η Νατάσα φτιάχνει κάτι ελαφρό. Γιατί ανησυχήσατε τόσο πολύ? Ήταν μια εξαιρετική βραδιά και το φαγητό ήταν εξαίσιο. Πρέπει να πω ότι η Νατάσα μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Μάης, αχ καρδούλα μου, να κι ο Ιούνις, Ιούνις είναι φούλα μου. Έχει τώρα το κόμμα πλέον αρχηγό, απ' τον Εύερ λιγάκι ακόμα πιο χοντρό. Συνεφούλα, συνεφούλα, στήριξε με σου ζητώ, κι άμα θέλεις κάνε κόμμα κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλη ήττα εκλογική που θα κάνει τη ριγύλης μας ρημάδι. Είμαστε τόσοι πολλοί απόψε για φαγητό και δόξα. Έχω ένα δήμαρχο συννεφάκι μου που απ' τα πόδια τραβάει το χαλάκι μου. Κουτσουκέλες μου κάνει πάντα και λαδιές, μα τον έχω ανάγκη τώρα στις εκλογές. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, τραπεζώνω εγώ τη σύννεφούλα μου. Με σφυρίδα και με χόρτα λόγω διέτας κι δυο, η Νατάσα φτιάχνει κάτι ελαφρό. Είναι η εκπομπή «Τρέχει κάτι» «Στα γκύφτηγα». Μια εκπομπή που μιλάει για όλα, για όλους και για όλους. Πάρτε έναν για προθέρμανση. Τα κέρατα δεν τα βάλαμε στη φωτογραφία γιατί δεν χωρούσανε. Γιατί όπως γνωρίζετε η πρώτη κυρία της Αμερικής είναι η Τάραντος. Και έχει μάλιστα πρόταση από τον Άι Βασίλη του χρόνου για το έλκυθρο. Αυτή η κυρία λοιπόν, κυρία τέλος πάντων, όταν δεν καστουκίζει τον άντρα της για τα τσαλαμπορδέσματά του, γυρίζει από εδώ και από εκεί και ζητάει συγγνώμη για τις μαλακίες του. Έτσι λοιπόν, για ανθρωπιστικούς λόγους και μόνον καθαρά, έφτασε και στα Σκόπια. Και μην πάει το μυαλό σας στην προπαγάνδα. Συμβολές έδωσε μόνο η γυναίκα στους πρόσφυγιντροι. Είπε σε μία κοσοβάρα βρή που ο άντρας της την απατάει να πούμε με μία γραμματέα Σέρβα ότι να μην ανησυχεί, το ΝΑΤΟ θα την βομβαρδίσει. Την γραμματέα? Όχι ρε, την καρσουνιέρα που πηγαίνει ο άντρας της. Μετά είπε σε μία άλλη πως να καθαρίσει το τσαντήρι της. Όπως αυτή καθαρίζει τον οίκο της και τον κάνει λευκό. Ύστερα είδε και μία μαϊμού έξω από ένα τσαντήρι και την έπιασαν τα κλάματα. Γιατί είναι ρε φιλοζωή? Όχι, τη θύμισε την κόρη της. Γιατί το λες ρε αυτό, κουκλάκι είναι. Η κόρη της? Όχι, η μαϊμού. Και τέλος πριν φύγει μοίρασε σε όλες τις κοσοβάρες τα καινούργια σλιπάκια, τα γυναικεία που έχουν και προφυλακτικό μαζί, έτσι, κλούκτσο. Γιατί? Γιατί μετά από εμένα σου λέει μην έρθει τώρα και κανένας άλλος και τη βρει απροετοίμασης. Ποιος άλλος? Ο πλανητοπιδάρχης. Πώς τον είπες? Πλανητοπιδάρχης. Από πού βγαίνει αυτό ρε? Από τον πλανήτη και το πίδημα ρε. Τώρα που είπε πίδημα, θυμήθηκα ότι πήγε κι άλλο εκτό από τη Χίλαρη στα Σκόπια. Ποιο ρε? Ο 007 Ρότζερ Μουρ. Ο γνωστό σε όλου JAA Μισμπόνιντε. Και έκανε στα Σκόπια την επιχείρηση Moonraker. Τι είναι αυτό ρε?
Μόνο ρε και ρε, έργο είναι επιχείρηση Σελήνη. Μάλλον επιχείρηση Κουμίτης ήταν. Μην το λες αυτό ρε, ο Ροτζερμούρ είναι πράκτορ της UNESCO. Στην υπηρεσία της αυτής μεγελειότητας. Της βασίλισσας. Όχι ρε, της ΝΑΤΟ. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα κατάλληλο και ως εκ τούτου λογοκριμένο άτακτο δελτίο. Ο εντελώς ηλίθιος πρόεδρος της Αμερικής, κύριος Μπιλ Κλίντον, επικοινώνησε με αυτό το βρωμερό ξώανο την Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, κυρία Μαντλίν Ολμπράιτ, σε θέμα που έθεσε η αυτού πανηλιθιώτης, εκπρόσωπος καθώς και ζωντόβολο του ΝΑΤΟ, κύριος James Key, σχετικά με τους βομβαρδισμούς στη Σερβία. Εν τω μεταξύ, αυτό το γελίο ανδρίκελο, το ζώο το όρθιο, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, η αδερφή ψυχή Τόνι Μπλερ, δήλωσε με το χαρακτηριστικό ανδρισμό που του λείπει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, κύριος Κόφι Αν, συνεχίζει τα μπάνια του στις Μπαχάμες, κάνοντας ηλιοθεραπεία για να ασπρίσει. Για τον κύριο Χαβιέ Σκάνα, τι να πούμε. Πάλι μαλακίες, είπε. Το λισκέτο στη νούμερο 4, αμ, εσύ. Και με το κλειδί στο χέρι, η επιστροφή των Τζετάι. Για χαντάμψιλε. Τζάμπα μάγκας, τζάμπα χαιρετούρες. Πώς το είπες αυτό, ρε παιδί μου. Τσάμπα μάγκες να πούμε. Θα σε τιμήσουνε κιόλας, ε. Μια κοπέλα θα σου προσφέρει αρθοδέσμη. Πώς φυλάς έτσι το κοριτσάκι, ρε παιδί μου. Λες και φυλάς Αλβανόνα. Τέλος πάντων, έχω ακούσει ότι πάρα τα αντιθέτως λεγόμενα είσαι ντούρος, ντούρος, είσαι ντούρος, ε. Και θα το δείξουμε στις ευρωεκλογές. Επιδειξίας μάλλον μου φαίνεται να πούμε. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν έχουμε συμφωνήσει ποτέ εμείς δυο για να συμφωνήσουμε απόψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άκουσε με το άσε παρακαλώ. Λένε ότι το Πασόκ να πούμε είναι κάπως ανεβασμένο. Είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία, ε. Είναι σημαντική. Άρα πάει για δεύτερος και καταϊδρωμένος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Ναι ρε παιδί μου, τα κάνατε όλα μπουρτέλο. Υγεία. Ναι. Ασφάλεια. Ναι. Παιδεία. Έκατσε και το γεωκοσλαβικό. Βρισκόμαστε σε μία πτήση με αυτόματο πιλότο. Πού βρισκόσαστε, παρντών? Βρισκόμαστε σε μία πτήση με αυτόματο πιλότο. Μου άρεσε αυτό να μου. Είδες για να κάνεις παρέα μαζί μου. Δηλαδή, θα χάσετε. Θα γίνει με το σπαθί μας. Με το σπαθί σας θα χάσετε. Θα γίνει με το σπαθί μας. Το καταλάβαμε να πούμε. Γιατί γίνεται αυτό, τι γίνεται στο Πασόκ, τι κοιτάζει ο καθένας? Τα συμφέροντά του. Πόμο! Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν την αφιζητώ. Ποιο είναι το σύνθημά σας να πούμε στις νευροεκλογές? Πασόκ, ειρήνη, δημοκρατία. Όχι και Πασόκ, δεν υπάρχει. Άλλαξε το σύνθημα, βγάλε νέο σύνθημα. Ειρήνη, δημοκρατία. Και επιμένεις ότι θα χάσετε στις νευροεκλογές να πούμε. Υπάρχουν όμως ο Λαλιώτης και οι άλλοι που λένε το αντίθετο. Έχουν βαθιά άγνοια. Καλά, σε πιστέψαμε και σένα. Τι γίνεται όμως, ρε παιδί μου, να πούμε αυτές τις νευροεκλογές? Όλοι λένε ότι θα χάσουν. Ανασκόπησης. Τι βλέπετε, κυρία Παπαρίγα, να παίρνετε στις νευροεκλογές? Την κάλπη και το ψηφοδέλτιο. Κύριε Σαμαρά, πώς βλέπετε να κλείνουν αυτές τις νευροεκλογές για σένα? Με δραματικό τρόπο. Έχεις και να ευχάριστο νέο, κύριε Καραμαλή, από τα Γκάλουπ. Είμαστε οι έσκατοι. Κύριε Σιμίδη, ψηλέ μου, λένε ότι το Πασόκ είναι κάπως ανεβασμένο. Είναι μεγάλο λάθος. Εγώ τι να πω, ρώτηξα, πήρα απαντήξεις, το λισκέτος να πούμε. Ο πρώτος, ο εκ δεξιών, ο εκ των προτέρων, ο εκ των έσω και Super Mario Nintendo, μη σου πω να πούμε, άστο, γεια σας. Διαπλεκόμενοι, διαπλεκόμενοι, είναι μόχελ παΐς, είναι μόχελ παΐς. Κώστα. Δάφνη. Μ' αρέσεις. Έχεις τίποτα, Δάφνη μου. Μ' αρέσεις όταν δίνεσαι σπόρο. Αλήθεια, Δάφνη μου. Όχι, ωραία, αστειεύομαι. Είπα κι εγώ. Ανησύχησες? Ναι, Δάφνη μου. Νόμισα ότι αρρώστησες. Όχι, Κώστα μου, καλά είμαι. Για να κάνουμε ένα τεστ. Δάφνη. Κώστα. Σ' αρέσω, Δάφνη μου. Εντάξει, καλά είσαι. Δεν μου λες, Κώστα μου. Ναι, Δάφνη μου. Γιατί πήγες στην προπόνηση της εθνικής ομάδας της Άρσης Βαρών? Για να δω τα παιδιά. Να τους πεις ένα γεια. Θέλω, Δάφνη μου, να αρχίσω να γυμνάζομαι. Α, νους υγιής εν σώματι υγιές. Ναι, Δάφνη μου, πώς το κατάλαβες? Καλά το σώμα, το μυαλό. Θα το γυμνάσω κι αυτό. Δεν κατάλαβες, Κώστα μου. Σώμα, τέλος πάντων, όπως κι αν είναι, έχεις. Μυαλό, πού θα βρεις?
Έχω μυαλό, Δάφνη μου. Πούντο. Νάτο. Δεν μιλάμε τώρα για τον πόλεμο. Άστο το Νάτο. Το μυαλό σου, Πούντο. Νάτο. Καλά, άστο. Για πες μου τώρα, για το σώμα θα σε βάλει σε πρόγραμμα ο Ιακώβου. Ναι, Δάφνη μου. Γιατί? Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αρκετά δεν υπέφερε, Κώστα μου. Πρέπει να υποφέρει κι άλλο. Εγώ θα σηκώσω τα βάρη τώρα. Ναι, και σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Θα γίνω φουσκωτός. Μωρέ, φούσκας θα γίνεις. Θα πάω για πρωταθλητής. Στη βλακεία. Θα σαρώσω όλα τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς το 2004. Οδοστρωτήρα μου εσύ. Πήρα φόρα τώρα. Μωρά, αέρα πήρες και πρέπει να σου τον κόψω. Και σε ποια κατηγορία θα αγωνιστείς, Κώστα μου? Φτερού. Έτε να χαθείς, δεν τρέπεσαι τώρα στα γεράματα. Δεν κατάλαβες, Δάφνη μου. Κατηγορία φτερού. Και πούπουλου. Και θα σηκώνω την μπάρα με τα κιλά. Εδώ δεν μπορείς να σηκώσεις την μπάρα χωρίς κιλά και θα τη σηκώσεις με τα κιλά επάνω. Θα σηκώνω την μπάρα που θα μου λέει ο Ιακώβου. Α, όποια μπάρα σου λέει ο Ιακώβου θα τη σηκώνεις. Εγώ που σου λέω τόσα χρόνια να σηκώσεις τη δική σου, όλο αρνείσαι, βρε. Δεν τρέπεσαι, βρε. Δεν κατάλαβες, Δάφνη μου. Την μπάρα της Άρσης Βαρών θα σηκώσω. Το σίδερο δηλαδή που έχει απάνω τα κιλά. Α, τώρα κατάλαβα. Και θα σου φωνάζει δηλαδή ο Ιακώβου, κάτσε κάτω από την μπάρα. Ναι. Και εγώ θα τον υπακούω και θα κάθομαι, όπως ο Πύρος Δήμας. Ο Πύρος Δήμας, Κώστα μου, κάθεται όρθιος κάτω από την μπάρα. Εσύ θα είσαι κάτω από την μπάρα, αλλά στο πάτωμα, οριζοντιωμένος και όχι τίποτα άλλο. Δεν θα βρεθεί κανείς να έρθει να σε σηκώσει για να βγεις από εκεί κάτω. Όλοι θα έρθουν να βοηθήσουν. Την μπάρα, όχι εσένα. Με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Είπες και μια σωστή κουβέντα. Φυτό, φυτό. Δάφνη. Κώστα. Θες, Δάφνη μου, να δεις την μπάρα? Άστο καλύτερα, Κώστα μου. Αυτό δεν είναι μπάρα, αυτό είναι κοσοβάρα. Σας παρακαλώ, μαντάμ, γιατί μην προσβάλλετε. Σας βρίζω, εγώ δεν σας βρίζω. Συγγνώμη, κυρία μου. Δυσποινής, παρακαλώ. Η Νίκολας μου έχει τάξει γάμο, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Α, καλά, με συγχωρείτε. Η ώρα η καλή δυσποινή, συγγνώμη. Άστο καλύτερα, Κώστα μου. Αυτό δεν είναι μπάρα. Είναι πάρτι σκούφια μου και βάρα. Κοιμήσου! Άιτε να χαθείς. Χαλάς και το κρεβάτι με την καπελαδούρα. Μιάρη, κάτσε να δω την Ισαβέλα Δάρα. Την... Ας το μην το πω.